Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αφορμή για το βιντεάκι αυτό εδώ πέρα τώρα που ξεκινάμε. Είναι λοιπόν οι φίλοι που ήρθαν και με βρήκαν τελευταία για να τους εξηγήσω κάποια πράγματα. Για εξοπλισμούς, για διάφορα θέματα που είχαν, να τους λύσω κάποιες απορίες, να δω τα τεχνητά τους. Λοιπόν, το βασικότερο από όλα που διαπίστωσα εγώ και έχει να κάνει με τα λάθη, και αν θέλετε στέλνετε μήνυμα ή γράφετε ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν φαίνομαι καλά, γιατί μου βγάζει ότι έχω πολύ λίγα καρέ. Πρέπει να φταίει η σύνδεσή μου στο διαδίκτυο. Αν θέλετε, γράψτε λίγο αν ακούγομαι καλά, αν βγαίνω καλά προς τα έξω. Είναι λοιπόν αυτά που είδα γενικά, όλες οι απορίες που είδα μαζεμένες, οι οποίες εγώ τις έχω εστιάσει σε τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι το κομμάτι του εξοπλισμού αυτού καθεαυτού, δηλαδή κατά πόσο έχετε πάρει σωστό εξοπλισμό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ο δικός σας χειρισμός και τα τεχνητά σας. Ανδρέα, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Αν θέλει, στείλε μου λίγο, γράψε λίγο αν βγαίνω καλά προς τα έξω. Ξεκινώντας από το κομμάτι του εξοπλισμού, πραγματικά αυτό που με λείπει πάρα πολύ εμένα είναι ότι αρκετοί από εσάς αγοράσατε χωρίς να ρωτήσετε πιο μπροστά ή τέλος πάντων εμπιστευτήκατε τα καταστήματα. Πάρα πολλά καταστήματα δεν είναι σύμμαχοί μας. Θέλουν να πουλήσουν, δεν ξέρω, εγώ έτυχε να μου πούνε κιόλας ότι σε κατάστημα από αυτά που θεωρώ ας πούμε ότι έχουν και μια ποιότητα, πήγε κάποιος φίλος και του πούλησαν καλά μια που άμα τα δείτε παιδιά, πραγματικά είναι για τα σκουπίδια, για μένα ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, καλά μια κινέζικα, καλά μια τα οποία πραγματικά σε σχέση με το κατάστημα που τα πήρε δεν πίστευα ότι θα πουλάει τέτοια καλά μια. Βέβαια όλα τα καλά μια, όλα τα καταστήματα με συγχωρείτε, έχουν καλά μια τα οποία είναι και φτηνά για να μπορούν να πιάσουν και το φτηνό πελάτη και ακριβά. Το θέμα είναι από τη στιγμή που εσείς είσαστε νέοι και δεν έχετε την εμπειρία να πάρετε τέλος πάντων αυτό που πρέπει να πάρετε και δεν έχετε ρωτήσει ότι δεν ασχολούνται κατ' εμέ με το τι θέλετε να ψαρέψετε. Δηλαδή πώς θέλετε να ψαρέψετε, τι θέλετε να ψαρέψετε. Το αποτέλεσμα είναι παίρνετε τεχνητά ή σετ καλά με μηχανισμό και τεχνητά, τα οποία δεν μπορείτε να τα δουλέψετε ή δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί για να μπορέσετε να ψαρέψετε. Παίρνετε καλά μια μαλακά και θέλετε να δουλέψετε, ας πούμε, παράδειγμα, Walk the Dog. Σας πουλάνε μεγάλα τεχνητά πάνω από 17-20 πόντους που για τα δικά μας δεν γιατί οι περισσότεροι που θα με βρήκατε, είστε εδώ από την περιοχή τη δικιά μου, έτσι. Δεν θα πάμε να ψαρέψουμε τώρα εδώ πέρα ή σε μια ρηκοπατιά που έχει 50 πόντους νερό με ένα βυθιζόμενο μήνο, είναι λογικό ότι δεν θα ψαρέψουμε. Οπότε, κακή επιλογή τεχνητών, αρχικά. Σε συνδυασμό μαζί με το καλάμι που πήρατε, το οποίο δεν κάνει, έτσι, ή πολλοί θέλετε να πάρετε, ας πούμε, φτηνά τεχνητά, καλώς για αρχή, γιατί θα χάσετε κάποια τεχνητά ως αρχάρι, αλλά το θέμα είναι να πάρετε τα τεχνητά που θα σας κάνουν τη δουλειά. Θα πάρετε τεχνητά που να μπορούν να δουλέψουν συνθήκες που θέλετε, και αυτό δεν μπορείτε να το ξέρετε εύκολα. Θα πρέπει ή αυτός που θα σας τα πουλήσει να ασχολείται ή αυτός που, εν πάση περιπτώσει, θα σας πει τι και πώς να έχει μια ιδέα το τι θα πάρετε να ψαρέψετε, να κάνετε το ψάρεμά σας. Θα πάμε σε μια ρηχοπατιά λοιπόν. Θα πάρουμε είτε σιλικόνες, οποιαδήποτε σιλικόνη, είτε γουίτλες ακόμα για να ψαρέψουμε πιο ψηλά επιφάνεια κτλ. Ή θα πάρουμε walk the dog. Τώρα, πολλοί θέλετε να παίρνετε κινέζικα νήματα. Παραγγέλνετε να παίξουν ένα νήμα το οποίο λέει 014 και το βλέπουμε από κοντά γιατί έτυχε και τα 2-3 τέτοια νήματα τις τελευταίες μέρες.
σε φίλους. Δεν είναι το νήμα 014, είναι 024. Λοιπόν, αυτό το νήμα τώρα δεν μπαίνει, παράδειγμα, σε ένα καλά με LRF που το είδα εγώ. Θα πρέπει να πάρετε ένα νήμα για LRF. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει στο συγκεκριμένο χόμπι και στη συγκεκριμένη τεχνική να διαθέσετε κάποια χρήματα. Εντάξει, τεχνητά θα πάρετε και φτηνά, θα πάρετε, ξέρω εγώ, μπορείτε να πάρετε για το αλή να δοκιμάσετε γιατί θα χάσετε κτλ. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε όμως να πάτε κάπου να πάρετε δύο τεχνητά ή τρία τεχνητά ή πέντε τεχνητά, τα οποία να είναι και άκυρα για τη συγκεκριμένη περιοχή που θέλετε να ψαρέψετε, είτε είναι εδώ είτε είναι όπου είσαστε, και να λέτε στο τέλος ότι δεν πιάνω ψάρια. Δεν πιάνετε ψάρια γιατί προφανώς χρησιμοποιείτε το λάθος τεχνητό, δεν το δουλεύει και το καλάμι σας και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που πρέπει. Δηλαδή, όταν λέμε ότι ένα τεχνητό, ας πούμε, 20, 200, έτσι, 20 εκατοστών, θέλει σχετικά γρήγορο μηχανισμό και βλέπω ένα καλάμι 2,70 με παράδειγμα διάρρη μηχανισμό κινέζικο πάνω και αργό κιόλας, αυτό το τεχνητό δεν πρόκειται ποτέ να πλέξει όπως πρέπει, γιατί θέλει μια ταχύτητα. Γενικώς τα slim τεχνητά με μικρή γλώσσα, τώρα πάμε σε κάτι που θέλει εμπειρία, θέλουν ταχύτητα για να δώσουν κίνηση και χτυπήματα για να δώσουν κίνηση. Δεν θα μπορέσετε να το κάνετε με αυτό το set που έχετε. Για να μην πάτε να αγοράσετε κάτι άλλο, αφού με αυτό διαλέξατε να ξεκινήσετε, θα πρέπει να προσαρμόσετε τα τεχνητά σας στο καλάμι σας και στον εξοπλισμό σας. Δεν θα πάμε για λαβράκια και θα χρησιμοποιήσουμε 200 τεχνητά κατά βάση εδώ πέρα που είμαστε εμείς, ας πούμε, στο θερμαϊκό. Στο κομμάτι που είμαστε εμείς. Θα χρησιμοποιήσουμε πιο μικρά τεχνητά, θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως επειδή έχουν πάρα πολλές ριχαδούρες τεχνητά επιφανείας, θα χρησιμοποιήσουμε βούλτες σιλικόνες, δεν θα πάρουμε ένα sinking, ας πούμε, heavy sinking μήνου για να το ψαρέψουμε σε μια κάλμα ή σε 20 πόντους νερό. Θα το ψαρέψουμε να πούμε σε λίγο παραπάνω νερό, θα το ψαρέψουμε σε ένα drop που κάνει η θάλασσα, το οποίο είναι θέμα εμπειρίας από εκεί και πέρα, του τι διαβάζει ο καθένας και είναι κάτι το οποίο έρχεται με τον καιρό. Αλλά είναι κάτι το οποίο, αν το πάρετε, δεν θα πιάσετε τα ψάρια που αναμένετε να πιάσετε. Δηλαδή, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων μαζί. Θα πρέπει να δώσετε κάποια χρήματα, ώστε να μην αναρωτιέστε, γιατί εγώ που είμαι δίπλα σας κάνω μια βολή 40 μέτρα και εσείς κάνετε 25, γιατί κάτι έχετε λάθος σε τάρι, είτε νήμα, είτε μηχανισμό, είτε καλάμι, είτε τεχνητό. Δηλαδή, βάζουμε ένα πάρα πολύ ελαφρύ τεχνητό, γιατί πήραμε ένα καλάμι κινέζικο το οποίο λέει πάνω, ξέρω εγώ, 7,25 ή 5,25. Του βάλαμε εμείς το 5 ή το 6 γιατί νομίζαμε ότι το δουλεύει. Πήραμε ένα τεχνητό 6 γραμμάρια. Του έχουμε βάλει και ένα 14 νήμα πάνω, 14-14 χιλιοστά κινέζικο, το οποίο κλέβει ούτως ή άλλως από μόνο του πάρα πολύ. Και εκτός ότι δεν κάνουμε βολή, στις αμέσως επόμενες βολές κάνουμε και τούφα. Δηλαδή, χαλάμε το ψάρεμά μας. Θα πρέπει ορισμένοι να προσέξουν ότι δεν είναι φτηνό το spinning τελικά. Δηλαδή, θα πρέπει να πέσουν κάποια χρήματα. Δεν είναι απαραίτητο να πέσουν πολλά χρήματα, θα πρέπει όμως αυτά τα χρήματα εκεί που θα τοποθετηθούν να είναι εστιασμένα. Δεν ξέρω τι απόψη έχετε, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, να σας πω κάτι, αν θέλετε κάτι να μάθετε από εδώ για τους φίλους που δεν είναι κοντά, γιατί οι περισσότεροι εδώ πέρα που έρχονται και τα λέμε, και όπως είπα, μέσα στις τελευταίες μέρες ήταν αρκετοί, και είχαν αρκετές απορίες, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε κάτι για να σας απαντήσω, όσοι βλέπετε. Ή όσοι θα δείτε, γιατί θα το ανεβάσω και στο... θα ανέβει και στο κανάλι μου στο YouTube το βίντεο, θα το ανεβάσω μετά, για να το έχουμε και εκεί, σε πιο εύκολη ανέβρεση. Λοιπόν, γεια σου Μανώλη. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Απλά με λυπεί το γεγονός ότι βλέπω καταστήματα που είναι ονόματα να πουλάνε σκουπίδια. Δηλαδή, ναι, εντάξει, πήγε ο άλλος, δεν θέλω ρε παιδιά να δώσω πολλά λεφτά, αλλά κοίταξε να δεις, για να κάνεις τη δουλειά σου για αυτό που θες να ψαρέψεις, θες τουλάχιστον, ας πούμε, 60, 70, 80, 100 ευρώ. Δεν μπορείς με 20 ευρώ μηχανάκι και 15 ευρώ καλάμι. Αυτό, τέλος πάντων, το καλάμι που έχω, έτσι, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και 15 ευρώ καλάμι που να είναι βίτσα και να κάνει για τη δουλειά. Αλλά με αυτό το καλάμι που έχω εδώ πέρα δεν θα το κάνεις. Αυτό δεν το λένε. Όλοι θέλουν να πουλήσουν, είναι λογικό. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, εδώ τουλάχιστον για Θεσσαλονίκη υπάρχουν εξειδικευμένα καταστήματα. Δεν θα αναφέρω γιατί να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Υπάρχουν εξειδικευμένα καταστήματα
Έχουμε την ευκαιρία και εγώ και άλλα παιδιά από την ομάδα τουλάχιστον να βρεθούμε να μιλήσουμε από κοντά, να δείτε κάποια πράγματα από κοντά τώρα που μπορούμε, γιατί τα προηγούμενα 2 χρόνια δεν μπορούσαμε. Είναι πολύ εύκολο να βρεθούμε κάπου εδώ τριγύρω μια μηχανιώνα, μια γιατριάδα, ένα μπαξέ, εδώ που είμαι εγώ τις καθημερινές μετά τη δουλειά μπορεί να έρθει κάποιος να με βρει. Να τα πούμε μέσα από κάποιο room, όπως τα λέμε τώρα, ακόμα και live και να λύσουμε τις απορίες. Και είναι κάτι το οποίο το σχεδιάζαμε με την ομάδα, αλλά δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων και των άλλων παιδιών δεν έχει κάτσει. Δεν έχει γίνει, δεν το ψάξαμε πάρα πολύ. Και να μπείτε σε έναν δρόμο το οποίο θα πάρετε κάτι και δεν θα το πετάξετε. Ας πούμε χτες, ήρθε ένας φίλος εδώ πέρα, ο Νίκος, ο άνθρωπος να πούμε ψάρευε, μου λέει εκεί που πετάω, μου λέει το αυτό, χτυπάει, λέει ένα ψάρι και μπαμ το χάνω. Του λέω πώς ψαρεύεις για να το καλάμεις, το βλέπω, εντάξει το καλάμι ήταν ένα καλάμι κινέζικο κλασικά φτηνό με ένα μηχανάκι ξέρω εγώ, ναι. Τραβάω το πρώτο λάθος, τραβάω το νήμα, τα φρένα ήταν σφιγμένα, αλλά και ψάρευα με δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν τραβιόταν το νήμα από το μηχανισμό, του λέω έτσι ψαρεύεις. Με τα φρένα δεμένα, ναι μου λέει. Του λέω έτσι όπως ψαρεύεις, του λέω το σοκ, θα στα κόψει όλα στον κόμπο. Του λέω μπορεί να σκόψει και το νήμα και άλλα πράγματα. Δεν είναι ας πούμε για να ψαρεύσεις έτσι. Γιατί ό,τι και να βάλεις, ό,τι και σκατά να βάλεις και 14 δήμα να βάλεις, το σοκ που θα φάει στον κόμπο με το τράγμα, αν σου κάνει ένα χοντρό ψάρι, ένα χτύπημα, ή σε βρει με μια συγκεκριμένη γωνία, ή τέλος πάντων την ώρα που θα κάνεις και εσύ το χτύπημα, θα στα κόψει. Λοιπόν, ναι, μου λέει τι ψάρευε. Του λέω μάθε να ψάρευε στα φρένα σου, να δουλεύει στα φρένα σου ψάρεμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το άλλο το λάθος που είδα ήταν ότι ο μηχανισμός είχε κολλήσει το ρόλερ. Και μου λέει το νήμα μου κόβεται, μου λέει μετά από λίγο καιρό, κόβεται, μου λέει σαν πράσο. Του λέω το πιο πιθανό, εάν δεν το ρίξει σε πετρέλαια και τα λοιπά και δεν το έχει πάνω πάρα πολύ καιρό, είναι από το ρόλερ που έχει κολλήσει να σου καίγεται το νήμα. Μαζεύει, δεν γυρίζει το ρόλερ να περάσει το νήμα ελεύθερα. Το τρίβει, η τριβή στο νήμα έχουμε πει πάντα ότι είναι πρόβλημα. Και το νήμα κόβεται σαν πράσο. Ένα ψάρεμα, δύο δέλη και φτάνει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, το αχρήσιμο στο νήμα. Οπότε, όλα αυτά βάλτε τα λίγο έτσι σε ένα. Λίγο στο μυαλό σας, ή καινούργιοι κυρίως. Δείτε τι θα κάνετε. Και το βασικότερο που θέλω να πω και για τα τεχνητά και το θα το ξέχναγα, είναι ότι αυτό που λένε για μένα είναι πάντα έτσι, είναι η προσωπική μου άποψη, ότι πάρε ένα πλανάκι και όταν θες να κάνεις μια καστίνα με τεχνητά και λέει πάρε ένα πλανάκι, πάρε ένα μήνου, πάρε και μια σιλικόνη, πάρε και ένα walk the dog και ξεκίνα να ψαρεύεις από το να πάρεις ας πούμε συγκεκριμένα πράγματα, εγώ το θεωρώ λάθος. Γιατί το θεωρώ λάθος? Γιατί παράδειγμα, θέλω να ξεκινήσω LRF και είμαι σε μια περίοδο στην οποία έχει σαφρίδια και ζαργάνες κτλ. Θα προτιμήσω να πάω να πάρω δύο πακετάκια αμολυβοκεφαλές διαφορετικές, μία για πιο ελαφρύ, μία για πιο βαρύ, ανάλογα με το καλάμι που έχω. Δηλαδή, μία στα 3-4 γραμμάρια και μία στα 5, ας πούμε. Έτσι, να πάρω 3 και 5 γραμμάρια. Με αγκιστράκια ανάλογα που να ταιριάζουν στα σιλικονάκια που θα πάρω και να πάρω δύο σιλικονάκια άτζι συγκεκριμένα που να ψαρεύουν, ας πούμε, κοκάλια και σαφρίδια και να τα πάρω σε 2-3 χρώματα. Τα συγκεκριμένα σιλικονάκια δεν θα δώσω πολλά λεφτά. Όταν το πακετάκι κάνει, ας πούμε, 3 ευρώ, θα δώσω να πούμε 3-9. Έτσι, θα δώσω όσο θα δίνα για ένα φτηνό τεχνητό. Έχει μέσα 12 σιλικονάκια, 10-12 σιλικονάκια, κάποια έχουν και παραπάνω. Θα κάνετε τη δουλειά σας. Από εκεί και πέρα, παίρνεις και δύο πλανάκια, δύο-τρία πλανάκια. Φτηνά δεν είναι ανάγκη να πάρεις ακριβά πλανάκια, μικρά πλανάκια στο LRF. Δηλαδή των 6-7 γραμμαρίων για τα σαφρίδια και για τα κοκάλια είναι μια χαρά. Και ξεκινάς να ψαρεύεις με εκείνα τα τεχνητά. Δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία. Α, να πάρω και τότε, να πάρω και τέτοιο, να πάρω και αυτό. Να πάρω και walk the dog, να πάρω και. Ναι, θα τα πάρεις. Απλά στην περίοδο που ξεκινάς να ψαρεύεις, πρέπει να σκεφτείς τι ψάρια θα ψαρέψεις. Δηλαδή, αν το μέρος έχει ζαργούς, σαφώς και θα πάρεις, δεν θα πάρεις τα σιλικόνα και δεν έχει, ας πούμε, κουκάλια, δεν κάνει τόσο πολλά κουκάλια. Και εσύ, εν πάση περιπτώσει, θέλεις να ασχοληθείς με τον ζαργό. Θα πάρεις τα ανάλογα τεχνητά που είναι για ζαργούς. Αυτά που αποδίδουν στους ζαργούς. Κάποια μήνου βυθιζόμενα, κάποια πενσιλάκια, κάποια τέτοια τεχνητά. Λοιπόν, δεν θα πά να πάρεις. Και καλό είναι για μένα να τα πάρεις σε δύο χρώματα. Δηλαδή να πάρεις δύο τύπους σε δύο χρώματα. Παίρνεις δύο μήνου μικρά και δύο πενσιλάκια μικρά. Και δύο πλανάκια μικρά. Και ξεκινάς. Δεν χρειάζεται να πάρεις και σιλικόνι, να πάρεις και τα μήνου τα τέτοια ξέρω εγώ που δεν θα τα χρησιμοποιήσεις και το άλλο που αν σου τύχει να το χρησιμοποιήσεις.
Το ίδιο είναι και το ψάρεμα εδώ σε εμάς. Εδώ σε εμάς, παράδειγμα, έχουμε ριχαδούρες. Για να ξεκινήσεις, δεν θα ξεκινήσεις με sinking pencil, γιατί σε πολλά σημεία έχει φυκάδες οι οποίες από κάτω είναι δέντρα και δεν μπορείς να κατέβεις πάρα πολύ. Θα κατέβεις από μηδέν, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις με τα νερά κατεβασμένα, για τα δικά μου μέρη μιλάω πάντα έτσι, η φυκάδα την ευλέπεις στον αφρό, που δεν ψαρεύεις εκεί πέρα με τίποτα παρά μόνο με witless, και αν ψαρέψεις, θα ψαρέψεις με walk the dog και θα ψαρέψεις και με witless σιλικόνες. Δεν θα πάω να πάρω sinking pencil, δεν θα πάω να πάρω πλανάκια, δεν μου χρειάζονται αυτή τη στιγμή να τα πάρω για να ψαρέψω. Όταν το βάθος μου είναι ένα μέτρο νερό, δεν μπορώ να μπω στη θάλασσα γιατί δεν έχω π.χ. και wonders και τέτοια για να πάω στο σκαλάκι που λέμε στο κατέβασμα και θέλω να ρίξω απ' έξω, ή εν πάση περιπτώσει είναι καλοκαίρι και θα μπω λίγο μέσα και ας δροσιστώ με το μαγιό. Δεν θα πάω, ας πούμε, να πάρω αυτά τα τεχνητά, δεν μου χρειάζονται. Τα sinking pencil δεν μου χρειάζονται. Θα πάρω, να ξεκινήσω, ας πούμε, παράδειγμα, πολύ με ρωτάτε, σαν παράδειγμα για τα δικά μας τα νερά, πες μου, λέει, να πάρω δύο τεχνητά που να μπορώ να πάω για λαβράκια. Εγώ θα σου πρότεινα να πάω να πάρεις δύο χρωματισμούς, παράδειγμα, από το Realis. Ένα χρωματισμό με έντονα και ένα χρωματισμό με έντονες κοιλιές κυρίως. Και ένα χρωματισμό με λίγο πιο φυσικό, παράδειγμα. Σε 85 εκατοστάρι, που δουλεύουν πιο πολύ. Και θα πάρεις και λαβράκια και γουφάρια σε αυτά. Θα σου πρότεινα να πάρεις, αν δεν θες να δώσεις τόσα πολλά λεφτά, κάποια της HTO, τα Glide, ας πούμε, που κι αυτά είναι αποδοτικά, δίνουν κάποια ψαράκια. Έχει και η DTD κάποιες από εμείς παρόμοιες, που κι αυτά είναι φτηνά, δεν είναι ανάγκη να δώσει, ας πούμε, τα 17-18 ευρώ που έχει το Duo, το Realis, το Pencil. Μπορείς να πάρεις κάποια σκήμερα, αν θες να δώσεις κάποια παραπάνω λεφτά, σε δύο χρώματα τουλάχιστον, δηλαδή 2 με 3 χρώματα είναι το ιδανικό για να πεις ότι ξεκινάς. Δεν θα πάει να πάρεις ακριβά τα Edmino Slim, ας πούμε, που δεν σου χρειάζονται, οι Flyer, που δεν σου χρειάζονται εδώ πέρα, γιατί είναι βυθιζόμενα τα Flyer και θα τα χρησιμοποιήσεις πάρα πολύ λίγο. Ή θα πρέπει να πας σε κάποιο λιμάνι που να έχει λίγο βάθος παραπάνω, για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις. Σκεφτείτε τα όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται. Αυτές είναι οι δικές μου προτάσεις, τουλάχιστον έτσι όπως είπα και στα παιδιά που ήρθαν και με βρήκανε. Για όσους με βλέπουν. Όποιος θέλει, μπορεί να κάνει μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube με το ίδιο όνομα, GFFP George Φουδάκης Fishing Page. Να ανέβουμε λίγο. Ό,τι άλλο θέλετε, όπως πάντα, με απασχολείτε, παιδιά, όποτε θέλετε. Και μόλις μπορώ, φυσικά, είτε σας απαντάω σε μήνυμα, είτε βρισκόμαστε, είτε οτιδήποτε θέλετε. Να είστε καλά όλοι. Καλό απόγευμα.